Είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Γερός. Είμαι καλά, δόξα σε Θεός. Πού σας βρίσκουμε, κάπου στη Βέρεια? Αυτή τη στιγμή στη Βέρεια, στη Βέρεια. Είστε προπονητής, έτσι? Είστε σε ακαδημία? Έχω μία δικιά μου ακαδημία. Μάλιστα. Η οποία συνεργάζεται με τον, ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ Κουλούρας. Mm-hmm. Τα τελευταία δύο χρόνια έχω ρίξει όλο το βάρος σε αυτήν τη δουλειά. Πολύ ωραία. Τελευταίος μου σταθμός ήταν στη Σαουδική Αραβία μαζί με τον Παντελή τον Κωνσταντινίδη και τον Λάζλο Μπόλωνη. Ναι. Καλά πρέπει να περάσετε για εκεί. Κάτι άλλο. Καλά πρέπει να περάσετε εκεί. Δεν νομίζω, δεν θα πήγαινα ξανά. Α, ναι. Μου είπε ποδοσφαιριστής που ήταν εκεί ότι τους βάζαν και τρώγαν με τα χέρια από το έδαφος, από κάτω. Ναι, ήτανε χαρακτηριστικό, ήτανε ένα δικό τους στυλ, ένας τεράστιος δίσκος σαν ένα τραπέζι, κάθονταν κάτω και τρώγανε με τα χέρια, κατά κύριο λόγο, ρύζι με αρνί. Ήτανε απίστευτο, είχα σταματήσει να τρώω υδατάνθρακες κάτω. Και... Κακή, δύσκολη εμπειρία δηλαδή. Όχι, εγώ τώρα που τον έχουμε με την ευκαιρία στον αέρα, θέλω να μας πει 4-5 τέτοιες διαφορές. Γιατί γίνεται κουβέντα, γιατί δεν αντέχει κάποιος σε Σαουδική Αραβία ενώ παίρνει τόσα εκατομμύρια, ή τέλος πάντων η τιμή, η αξία του ανεβαίνει τις 4 φορές. Γιατί φεύγουν όλοι στο τέλος? Υπάρχουν 4-5 τέτοιες περιπτώσεις που μπορούμε να σταθούμε για να κατανοήσουμε και το τι γίνεται? Σίγουρα. Καταρχήν ένα μεγάλο μειονέκτημα είναι η ζέστη. Η ζέστη η οποία είναι αποτρεπτικός παράγοντας στο να δουλέψεις με εντάσεις, ναι, στην προπονητική. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι έχουν ορισμένες συνήθειες, όπως για παράδειγμα ήμασταν στο ξενοδοχείο και στις 3 η ώρα, στις 4 η ώρα έπρεπε να βγουν να ξυπνήσουν, να κάνουν την προσευχή τους στους διαδρόμους του ξενοδοχείου. Τα ξημερώματα. Τα ξημερώματα. Ναι. Είσαι, δεν είσαι Μωαμεθανός? Όχι, όχι. Είμαι Μωαμεθανή. Εντάξει, γιατί σίγουρα μεγάλα. Εντάξει, έχει άλλη κουλτούρα ο λαός. Το άλλο είναι ότι ουσιαστικά είσαι εγκλωβισμένος, δεν μπορείς να κινηθείς κάπου. Δεν υπάρχει αυτό της Ελλάδας. Όχι ότι εγώ κάνω τη ζωή του κλασικού Έλληνα, αλλά δεν μπορείς να πας κάπου να διασκεδάσεις, κάπου να ξεκουραστείς. Δεν υπάρχει ούτε για δείγμα, για παράδειγμα, αλκοόλ. Ναι. Δεν είμαι του αλκοόλ, αλλά βλέπω πόσο κόσμος, ας πούμε, το αντιμετωπίζει. Ποδοσφαιρικά είναι, μπορώ να πω, αρκετά πίσω, με την έννοια ότι μπορεί να πηγαίνουν μεγάλοι ποδοσφαιριστές, αλλά όπως σας είπα, δύσκολα να κάνεις φυσιολογική προπόνηση εκεί πέρα, γιατί όλους τους παράγοντες πρέπει να τους λαμβάνεις υπόψη σου. Mm-hmm. Τέλος πάντων, είναι μια εμπειρία ξέχαστη, που δεν θα την ξαναεπαναλάμβανα σίγουρα. Πόσο καιρός ήταν εκεί? Εσίως 6 μήνες και φύγαμε όταν ο Λάζλο Μπόλωνη κάποια στιγμή αντιδίκησε με τους φιλάθλους της ομάδας, ενώ η ομάδα ήταν ακόμα δεύτερη. Ήταν το εκρηκτικό του χαρακτήρα του και φύγαμε. Μάλιστα. Πείτε μας λίγο για το παιχνίδι που θα έρθει την Κυριακή. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 4-0. Μεγάλο το σκορ, αλλά δεν ξέρω να συμφωνείτε. Μέχρι ενός σημείου, μέχρι το 60, μέχρι το δεύτερο γκολ του Πέλκα, υπήρχε μια σχετική ισορροπία στο γήπεδο, έτσι δεν είναι? Ναι. Καταρχήν να πω ότι τον ΠΑΟΚ τον έχω δει ελάχιστες φορές, λόγω και των δικών μου προγραμμάτων. Mm-hmm. Έκανα το χατήρι του 11χρονου γιού μου και πήγα στο γήπεδο. ΠΑΟΞής ο γιος? Ο γιος μου είναι γεννημένος μέσα στο Καραϊσκάκι. Μάλιστα. Αλλά τώρα έχει πορωθεί με τον ΠΑΟΚ. Αυτά είναι ωραία. Λοιπόν, το μέλλον δείχνετε, το μέλλον. Βρέθηκα στο... είναι σαφέστατο το υπονοούμενο. Είδα ένα παιχνίδι που πραγματικά μόνο στα λόγια ήταν ντέρμπι. Δεν είχε κάτι το σημαντικό. Πιστεύω όμως ότι υπήρχαν λόγοι γι' αυτό. Μου έκανε εντύπωση ο ΠΑΟΚ με την έννοια ότι ήταν αποφασισμένος για αυτό το παιχνίδι. Βέβαια περίμενε να βρει απέναντί του τον κανονικό Παναθηναϊκό, αλλά νομίζω ότι βρήκε μόνο τις φανέλες. Θα έλεγα, με υπομονή προσπαθούσε να κρατήσει την μπάλα,
και λειτουργούσε κατά κάποιο τρόπο υποσυνείδητα, περιμένοντας να δει πραγματικά έναν Παναθηναϊκό που δεν είδε κανένας μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Υπήρχε μια ισορροπία βασικά στις ευκαιρίες. Δεν μπορώ να πω ότι ο Παναθηναϊκός με εντυπωσίασε. Ήταν ελάχιστες οι φορές. Μου δείχναν οι παίχτες του ότι κάνανε αγκαρία. Ο ΠΑΟΚ μου έδειχνε πιο ομάδα. Μου έδειχνε ομάδα με χημεία. Κάτι που σε προηγούμενα παιχνίδια δεν το είχα δει. Και νομίζω ότι η έκταση του σκορ ήταν φυσιολογική. Θα μπορούσε να είναι ίσως και παραπάνω. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, σας έκανε πιο μεγάλη εντύπωση αρνητική ο Παναθηναϊκός από θετική ο ΠΑΟΚ. Αυτό καταλαβαίνω. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε έναν πολύ σωστό δρόμο. Βέβαια δεν μπορεί να πει κανένας ότι αυτό ήταν ντέρμπι, γιατί σε ένα ντέρμπι θα περιμένεις να δεις και την άλλη ομάδα. Φυσικά και με έκανε περισσότερο αρνητική αίσθηση ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ο ΠΑΟΚ, γιατί προσπαθώ να το συγκρίνω με το παιχνίδι μέσα στο Καραϊσκάκι, που και εκεί είδα ότι είχε ένα σκεπτικό ΠΑΟΚ με κράτημα μπάλας, με υπομονή, άσχετα αν δεν του βγήκε. Το ίδιο πράγμα είδα και τώρα. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει. Ναι. Ο Γλουτσέσκου είπε ότι κάναμε ένα έξυπνο παιχνίδι, θέλοντας να απαντήσει, ναι, θέλοντας να απαντήσει ουσιαστικά στο γεγονός ότι μετά τον γκολ του Πέλγα στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα έδωσε λίγο χώρο στον Παναθηναϊκό για να τον αναγκάσει να βγει από τα καρέ του. Αυτό όντως έτσι το αντιληφθήκατε, γιατί είχε ανοίξει μια κουβέντα γιατί ο ΠΑΟΚ έδωσε χώρο, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, ότι θα μπορούσε τέλος πάντων να κάνει πιο εύκολα τη ζημιά. Έκανε το σωστό ο ΠΑΟΚ σε εκείνο το διάστημα. Εγώ νομίζω ότι γενικά ο ΠΑΟΚ παίζει έξυπνα. Και προφανώς είναι θέμα του προπονητή αυτό, γιατί ο ίδιος ξέρει σε τι κατάσταση βρίσκονται οι παίχτες, σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα, ποιον αντίπαλο έχει απέναντί του. Νομίζω ότι σε όλα του τα παιχνίδια παίζει έξυπνα. Μου έκανε εντύπωση και πραγματικά το είδα ότι ο Λουτσέσκου φώναζε τους παίχτες να πιέσουν μπροστά. Κάτι που δεν έγινε, αλλά πιστεύω ότι αυτό ήταν μέσα στο πίσω μέρος του μυαλού των παιχτών, ότι κάποια στιγμή μπορεί ο Παναθηναϊκός να ξυπνήσει. Υποσυνείδητα δηλαδή δεν βγαίνανε οι ποδοσφαιριστές, αλλά δεν τους βγήκε και σε κακό, γιατί παρά το ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε τις επιθέσεις που έπρεπε να έχει, ήταν τελείως ακίνδυνος και δεν υπήρχε λόγος στο παιχνίδι να του φέρουν στη φωτιά. Νομίζω ότι οι υπερβολές, δηλαδή και 1-0 και 2-0 και 3-0, σημασία έχουν οι 3 βαθμοί στη φάση που βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Ναι. Κύριε Καρίδα, με τον Πέλκα είχατε συνεργαστεί στην ομάδα του ΠΑΟΚ? Έχω συνεργαστεί και ίσως να ακουστεί βαρύ, ναι, αυτό το πράγμα που θα πω, αλλά πάντοτε έλεγα ότι ο Δημήτρης θα γίνει ο νέος Κούδας στον ΠΑΟΚ. Πολύ βαρύ, ναι. Δεν έχω όμως κανέναν ενδιασμό να το πω, γιατί ο Δημήτρης από την ηλικία που τον είχαμε εμείς, δηλαδή το 2010, το 2011, έδειχνε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να εξελιχθεί, είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει φανταστική τεχνική, έχει προσωπικότητα, έχει διεισδυτικότητα. Νομίζω ότι όσο βαρύ και αν ακούγεται, νομίζω ότι ο Δημήτρης μπορεί να γίνει ο νέος ηγέτης του ΠΑΟΚ. Θεωρείτε ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει κάνει σωστά, σταθερά βήματα προόδου? Ούτε άλματα, ούτε να πάει προς τα πίσω. Έχει μια φυσιολογική, σημαντική βελτίωση. Κάθε χρόνο και καλύτερη. Καλύτερος. Από όσο θυμάμαι και από αυτό που βλέπω, καταρχήν, θεωρώ ότι όταν έφυγε ο Δημήτρης από τον ΠΑΟΚ ίσως ήταν καλό, γιατί πραγματικά δεν πήρε τις ευκαιρίες που έπρεπε να πάρει. Mm-hmm. Γυρίζοντας, πιστεύω ότι θα μπορούσε να πάρει ευκαιρίες και νωρίτερα. Και αν δεν κάνω λάθος, και πέρυσι δεν πήρε πολλές συμμετοχές. Ναι, δεν πήρε καθόλου. Όταν έσφιξαν τα λουριά γενικά, πήρε. Γενικά ο κόσμος είναι δύσπιστος με τους νέους παίχτες, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, νομίζω σε όλη την Ελλάδα, και αυτό είναι ένα λάθος. Πιστεύω ότι έχει να δώσει πάρα πολλά ο Δημήτρης και ξέρω πολύ καλά ότι δουλεύει πάνω σε αυτό το κομμάτι.
τυχαία βρεθήκαμε κάποια στιγμή και συζητήσαμε και νομίζω ότι εκτός του ότι μπορεί, το θέλει κιόλας. Ναι, ναι. Τώρα, όπως το θέσατε και επειδή είναι και ένα μόνιμο θέμα, γίνεται πολύ εύκολα από ανθρώπους έξω από το ποδόσφαιρο που δεν ζουν την καθημερινότητα μιας ομάδας, αυτός ο διαχωρισμός σε Έλληνες και ξένους. Τα καλά των Ελλήνων, τα κακά των Ελλήνων, τα καλά των ξένων, υπάρχει συνέχεια. Εσείς είσαι μια ομάδα, όπως δουλεύετε, τους διαχωρίζετε, βλέπετε κάτι να διαφέρει, κάτι που έχουν οι Έλληνες ή δεν έχουν οι ξένοι, κάτι που λείπει από τους Έλληνες, πώς δουλεύετε εσείς σε μια ομάδα, όπως έχετε δουλέψει όλες τις μεγάλες ομάδες. Πιστεύω καταρχήν ότι όλα είναι θέμα χημίας. Ναι. Πιστεύω ότι πάρα πολύ στο δέσιμο μεταξύ των ποδοσφαιριστών και δεν θα ξεχάσω άλλωστε μια κουβέντα ενός προπονητή που είχα συνεργαστεί που μου έλεγε ότι το σημαντικό δεν είναι να παίζουν οι καλύτεροι παίχτες σε μια ομάδα, το σημαντικό είναι να παίζουν αυτοί που μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους. Και αν θεωρήσουμε ότι το εύκολο είναι να είσαι παίχτης αλλά το δύσκολο είναι να είσαι συμπαίχτης, καταλαβαίνουμε ότι η χημεία σε μια ομάδα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Έχω δει επαγγελματίες ξένους, πραγματικά επαγγελματίες. Έχω δει και ξένους οι οποίοι δεν θα έπρεπε καν να μπαίνουν σε αποδυτήρια. Ναι. Νομίζω ότι... Οι Έλληνες έχουν κάτι παραπάνω στο δέσιμο, δεν ξέρω, στην οτροπία ή κάτι χειρότερο. Εάν ξεχωρίσουμε λίγο την κουλτούρα ίσως της πειθαρχίας από κάποιους λαούς, νομίζω ότι δεν έχουν διαφορές και νομίζω ότι το ταλέντο είναι άπλετο στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Α, λέτε ότι κάποιοι λαοί συγκεκριμένοι, δεν ξέρω αν έχετε και πιο βόρειοι κτλ., είναι πιο πειθαρχημένοι, ναι, απλά. Ναι, αυτό έχω να το λέω. Δηλαδή, οι πιο βόρειοι λαοί είναι πολύ πιο πειθαρχημένοι, είναι και πιο γερές κράσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν πολλοί μύθοι γενικά στο ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή θα πέσουν τα ταμπού που υπάρχουν. Πιστεύω ότι πάρα πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν τα γονίδια σε έναν ποδοσφαιριστή, τουλάχιστον όσον αφορά τα κομμάτια της φυσικής κατάστασης. Και μου έχει δείξει η εμπειρία μου ότι οι βόρειοι λαοί είναι πολύ πιο έτοιμοι σωματικά από ότι ένας μεσογειακός άνθρωπος. Μάλιστα. Κυρίως λέτε σε φυσική κατάσταση και πειθαρχία. Πειθαρχία και νοοτροπία προφανώς εννοείται. Η νοοτροπία είναι, πιστεύω, και συνάρτηση της κουλτούρας ενός λαού. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα στην Ελλάδα, γενικά μια χαλάρωση ηθών και σε όλες τις μορφές της κοινωνικής ζωής, έχει κάποια στιγμή και τον αντίκτυπό της και μέσα στο γήπεδο. Πιστεύω ότι τα παιδιά μεγαλώνουν χωρίς αξίες, χωρίς ηθικές αξίες. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει ίσως να φέρνει μια συγκρουσιακή κατάσταση ακόμη και με έναν προπονητή, ακόμη με κάποιον που θα πει μια διαφορετική άποψη. Στο ποδόσφαιρο είναι λίγο καλύτερα, αλλά γενικά αυτό έχει σχέση να κάνει με την κουλτούρα του λαού. Ναι. Βλέπουμε, ας πούμε, ένα απλό παράδειγμα. Η νύχτα στην Ελλάδα είναι τρόπος ζωής. Mm-hmm. Οι αθλητές θα πρέπει να μένουν μακριά από αυτόν τον τρόπο ζωής. Εκ των πραγμάτων αυτό έρχεται σε αντίθεση. Αν κάποιος ποδοσφαιριστής πάει με την κουλτούρα του λαού, mm-hmm, νομίζω ότι δεν έχει και προοπτικές για διάρκεια ποδοσφαιρική. Mm-hmm. Σωστά. Κύριε Καρίδα, όπως βλέπετε το πρωτάθλημα, το οποίο φέτος μέχρι στιγμής διεκδικούν οι τρεις ομάδες, να πω και ο Ατρόμητος, είναι κοντά και ο Ατρόμητος. Το παλεύει. Ναι. Πώς βλέπετε τα συν και τα πλήν της κάθε ομάδας που διεκδικεί τον τίτλο? Εγώ βλέπω ότι παρά το ότι η ΑΕΚ είναι μπροστά, ναι, και μου κάνει πραγματικά εντύπωση η ΑΕΚ, γιατί έχει δείξει ότι παιχνίδια που ήθελε να πάρει τα πήρε. Δεν πρέπει να αγνοούμε φυσικά τον Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι τα παιχνίδια θα κρυθούν στα ντέρμπι. Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι έχει τα ντέρμπι στην έδρα του και αυτό ίσως είναι ένα προβάδισμα. Φυσικά εννοείται ότι δεν θα πρέπει να χάσει υποδεέστερα παιχνίδια. Mm-hmm.
Αν και βλέπω ότι οι ομάδες, ας πούμε, που μέχρι τώρα δεν υπολογίζαμε ή τις είχαμε ως ίσως τις πρώτες υποψήφιες για να πέσουν, πάνε πολύ καλά. Παράδειγμα, ο Λεβαδιακός. Ο Ατρόμητος κάνει μια καταπληκτική πορεία. Ναι. Δεν μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή και να πούμε ότι κανένα παιχνίδι στο πρωτάθλημα δεν είναι σημαντικό. Βέβαια, όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά, αλλά δεν έχουν την ίδια αξία. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία. Καλή επιτυχία στην ομάδα σας. Καλά. Στην ακαδημία σας. Να μην χρειαστεί πολύ. Να φάτε ποτέ ευχαριστώ. Από το πάτωμα ξανά. Όχι, δεν χρειάζεται. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Γεια σας.